Γεια σας, παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς περνάω εγώ τον χρόνο μου με το σκύλο μου, κάνοντας εκτόνωση, εκπαίδευση, εντολές, επιθέσεις με δαγκώματα και όλα τα συναφή. Βλέπετε το σκύλο μου να δαγκώνει και να περνάει πολύ όμορφα με αυτό που κάνει. Βλέπετε την ουρίτσα του να είναι σηκωμένη και να χαίρεται. Και μέσα από αυτά θα βάλουμε και κάποιες εντολές για να δείτε πώς είναι όταν ο σκύλος γνωρίζει πότε δαγκώνουμε, πότε δεν δαγκώνουμε, πότε υπακούμε. Και γενικότερα τι σημαίνει να έχω έναν ισορροπημένο σκύλο και να υπάρχει επικοινωνία μαζί του. Ο σκύλος μου απολαμβάνει πάρα πολύ παιχνίδι με δαγκώματα, κάτι το οποίο τον καθιστά πάρα πολύ πορωμένο και ενθουσιασμένο με αυτό που κάνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό προσπαθώ να τον βάλω να δουλεύει και το μυαλό του. Αφού του δώσω λοιπόν αρκετές επιθέσεις και τον πω πότε να το πάρει και πότε να το αφήσει, κάνουμε μερικές αλλαγές θέσεων από το κάτσε στο ξάπλα στο μήνε και στο σίκο. Περιμένει εδώ όπως βλέπετε και όταν του πω ξαναπαίρνει το μανίκι και δαγκώνει. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο σκύλος ότι πρέπει να ακούει και να σέβεται τις εντολές του ιδιοκτήτη του και πως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε ούτε μόνο να παίζουμε, ούτε μόνο να κάνουμε εντολές, ούτε μόνο να είμαστε χήμα. Εδώ βλέπετε το σκύλο μου στην εντολή δίπλα, περπατάμε και μια εντολή, καθώς γυρνά το σώμα μου, γυρνάει και αυτός και πάει και παίρνει το παιχνίδι του. Του ζητάω να μου το φέρει και μου το φέρνει και έτσι τελειώνουμε το σημερινό βίντεο. Follow για like και για περισσότερα.